Θα σε τσιμπάω με το πιόνι, στο ωραίο σου το φόρεμα. Γιατί. Σήμερα είμαι εντυμένη άνοιξη. Είναι η άνοιξη. Ναι, πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Τι κάνετε, κορίτσια μου. Λίτσα με τα λευκά. Ναι. Φέρνω εγώ σήμερα, έφερα μια ωραία μαρουλοσαλάτα, μου έφερε ο Βαγγέλης από τις πέτσες, μαρουλάκια, έφερε έναν τόνο και βλέπω αυτό τώρα. Μακαρονάδα με πέστο από τα πιο ωραία φαγητά. Και αν συνδυάζεται και με γαρίδες. Πώς την έδεσες? Δεν είναι τόσο ωραία. Πρώτα απ' όλα γιατί το ζυμαρικό κρατάει πάνω του τη σάλτσα. Αυτή την ιδιότητα έχουν τα ζυμαρικά της μπαρίλα. Και δεύτερον, η σάλτσα, η πέστο, είναι αυτή που ταιριάζει τέλεια με το ζυμαρικό που κάνουμε. Γιατί κάθεται πάνω του. Δεν φεύγει μέσα. Κάνε μία στο τηγάνι. Δεν φεύγει μέσα στο τηγάνι. Μένει η σάλτσα πάνω στο ζυμαρικό. Είναι εύκολο, είναι γρήγορο. Είναι φανταστικό. Εγώ το έχω κάνει λίγο πικάντικο, όχι πολύ, γιατί η γαρίδα σηκώνει λίγο πικάντικη, να είναι λίγο πικάντικη. Όμως μπορείτε να το κάνετε και χωρίς την καυτερή πιπερίτσα. Που πάει τέλεια, δεν είναι? Από τα πιο ωραία φαγητά. Μυρίζει η Ιταλία το πλατό μας σήμερα. Πολύ νόστιμο και βγάζει. Πάλι έκανες αυτό με το ζουμάκι. Έχω αυτό το εκπληκτικό με τη γαρίδα. Αυτό το ωραίο, ναι, που χρησιμοποιώ πάρα πολύ εγώ στον Παπαδάκι. Το έχω φέρει και έτοιμο εκεί. Γιατί θέλει λίγη ώρα να γίνει. Αλλά αυτό είναι το μυστικό για βράζεις να κάνετε. Βράζει το κέλυφο τη γαρίδα και βγάζει ένα ζωμό γαρίδα. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Μη σου πω ότι αν βράσει εκεί μέσα τα μακαρόνια, τι θα γίνει. Α, θα δει τι κάνουμε. Εκεί μέσα θα τα βράζουμε. Μύρισε το. Βγάζει μυρωδιά από γαρίδα και καραβίδα. Γαρίδα και καραβίδα. Γι' αυτό γίνονται πολύ ωραία τα φαγητά, παιδιά. Τι δωράκι έχουμε σήμερα? Το δώρο μας το τέλειο. Αυτό που αγαπάει όλος ο κόσμος. Την κουζινομηχανή της Kenwood. Για να την αποκτήσετε, ο πιο γρήγορος θα την αποκτήσει, παιδιά. 90-11-51-51-70. Με τα τρία βασικά της εξαρτήματα και από εκεί και πέρα έχει άλλα 30 που μπορείτε να τα παίρνετε ένα-ένα αν θέλετε. Να κάνεις μακαρόνια, να κάνεις τα πάντα, κοιμά. Να κάνεις κοιμά, να αλέσεις τροφές, να τρίψεις τυριά, να κόψεις σαλάτες. Έχει 30 εξαρτήματα. Και να ζει για πάντα. Έτσι. Τέλεια. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Απλά τα υλικά μου, αλλά φανταστική συνταγή. Πάμε. Λοιπόν, τι θέλουμε? Καταρχήν έχω βάλει ένα πακέτο μπαρίλα, λιγουίνι της μπαρίλα, έτσι. Δύο συσκευασίες σάλτσα μπαρίλα πέστο αλλά τζενοβέζε. Ένα κιλό γαρίδες, το ένα κιλό γαρίδες είναι σχετικό. Ο καθένας όσες γαρίδες θέλει μπορεί να βάλει, έτσι. Ένα φλιτζάνι ζωμός από τις γαρίδες, δύο σκελίδες σκόρδο, δύο-τρεις πρέζες πάπρικα, γλυκιά πάπρικα βάζω, ένα τέταρτο του φλιτζανιού ελαιόλαδο, μία καυτερή πιπερίτσα ψιλοκομμένη, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ένα κομμάτι όρημη παρμεζάνα και λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού για να γαρνίρουμε το πιάτο μας. Απλή συνταγή με 2-3 βασικά tips, αλλά όλη η νοστιμιά είναι στο συνδυασμό των γεύσεων. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε. Θέλω λίγο να δείτε πόσο δεμένη είναι, τι εννοώ. Μπορώ να βγάλω από το τηγάνι κάποια? Ναι, και δεν βγάζεις. Εννοείται. Τώρα με αυτό μπορώ. Ναι. Έτσι, τράβα το πώς είναι. Και φαίνεται καταρχήν ότι κάθεται η σάλτσα πάνω στα ζυμαρικά. Δεν πέφτει. Όλη η σάλτσα και η νοστιμιά κολλημένη στο ζυμαρικό. Έτσι, μπράβο. Κολλάει πάνω στο ζυμαρικό. Εντάξει, δεν υπάρχει αργυρό. Πώς το έκανες έτσι, ωραίο. Είδες τι ωραίο. Δεν μένει καθόλου ζουμί, καθόλου σάλτσα. Όλη κολλάει πάνω, γιατί είναι τέτοια η ποιότητα από το δημητριακό που είναι φτιαγμένο το ζυμαρικό μας. Γι' αυτό είναι και εύπεπτα και τα μπαρίλα, όπως πολύ ξέρετε, είναι τα νούμερο ένα σχεδόν σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Είναι 2-3 οι εταιρείες που παίζουν σε όλο τον κόσμο, τα μπαρίλα είναι μία από αυτές. Δεν είναι τυχαία δηλαδή. Λοιπόν, ελάτε να δείξουμε τι κάνουμε στη γαρίδα. Σας είπα και την άλλη φορά, χρειάζομαι τα κεφάλια. Καθαρίζω. Μπορείτε να πάρετε έτοιμη, καθαρισμένη γαρίδα, αν δεν θέλετε να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν είναι τίποτα να βγάλετε τα κελίφια από πάνω. Κάποιοι τα βράζουν και μετά βγάζουν. Όχι, λάθος. Καταστρέφεις τη γαρίδα. Για το ποιο λόγο? Ακούσει. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Φέει, εγώ μαγειρεύω θαλασσινά κοντά 18 χρόνια. Και τα μαγειρεύω όχι για να τα τρώω εγώ, τα μαγειρεύω για να τα τρώει ο κόσμος, γι' αυτό και οι πελάτες μου είναι σταθεροί και 2 και 3 φορές την εβδομάδα έρχονται να φάνε συγκεκριμένα πράγματα. Τα θαλασσινά, όσο περισσότερο τα παιδεύετε, τόσο περισσότερο τα καταστρέφετε. Και επειδή τα θαλασσινά είναι μια πρώτη ύλη που σχετικά είναι λίγο πιο ακριβή από τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι αμαρτία από το Θεό να παίρνετε τις γαρίδες και τις καραβίδες και τα μύδια, να τα βράζετε, να βγάζετε την ψύχα και να τη μαγειρεύετε. Δεν υπάρχει λόγος να τα σκοτώνετε. Δεν θέλουν μαγείρεμα πάνω από 3-4 λεπτά. Το πολύ. Όλα, και η γαρίδα και η καραβίδα, τα δε όστρακα θέλουν 2-3 λεπτά. Θέλουν ακόμα λιγότερο.
Βγάζω λοιπόν τα κελίφη, κρατάω τα κεφάλια για να φτιάξω αυτόν εδώ τον υπέροχο ζωμό. Σας τον είπα την άλλη φορά, εντάξει. Να το σου ζωμό πω που έχω εδώ δίπλα. Μπράβο, αγαπητέ. Παίρνει όλα τα γύρω-γύρω από τη γαρίδα, τα κελίφη, έτσι λέγονται. Ναι, ναι, τα κελίφη, μπράβο. Ωραία. Και τα βάζει να βράσουν μέσα, όχι σε πολύ νερό, λίγο νεράκι ίσα που να, τα να τα καλύπτει το νερό. Και μέσα βάζει και ένα καρότο ολόκληρο. Μπράβο, κρεμμύδι. Ένα κρεμμύδι. Ένα κομμάτι, πώς το λένε, σελινόριζα. Ένα κομμάτι σέλερι. Άμα θέλουμε, βάζουμε λίγο μαϊντανό, κλονάρια μαϊντανού, ένα μπουκέτο μυρωδικών. Όλο αυτό το βάζω και βράζει. Αλλά αν δεν έχετε όλα αυτά τα υλικά για να το κάνετε έτσι όπως σας το λέω, μπορείτε πολύ πολύ απλά τα κεφάλια από τις γαρίδες που έχω τώρα μαζέψει εδώ. Τα βάζετε σε ένα κατσαρολάκι, ρίχνετε πάνω λίγο νεράκι και τα βράζετε. Τα αφήνετε να βράσουν κανένα 15 λεπτό, 20 λεπτό, εντάξει. Μόνο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν μπορείτε να κάνετε το ζωμό έτσι όπως σας τον έδειξα την άλλη φορά, αν είναι. Και μετά το βάζει σε σουρωτήρι και το πιέζει και ό,τι ο θυμός που βγαίνει είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι το πιο εύκολο που σας δείχνω. Το να βράσει τα κεφάλια τη γαρίδα ή τι καραμίδε έχουν αυτή τη γεύση. Όλη τη γεύση. Τι λέει. Μου λέει σε καλή μαθητρία, λέω θες να σου πω και το χθεσινό ριζότο. Αυτά είναι. Ναι, ναι. Λίτσα, εσύ δεν το έμαθες το ριζότο. Το ριζότο το έκανα για σένα πιο πολύ. Επιτέλους το έμαθα. Που ζήταγες το ριζότο. Λοιπόν, βέβαια, να βγάλουμε αυτά στην άκρη. Να πούμε ότι σήμερα, Φέη, έχουμε και 5 πακέτα της Μπαρίλα για σας που θα καλέσετε στο 210-60-25-629-630 που κομμένη είναι η Φέη. 5 πακέτα της Μπαρίλα τα οποία έχουν μέσα ζυμαρικά και μαγικές σάλτσες. 5 πακετάκια από την αγαπημένη μας Μπαρίλα. Για να έχετε ένα καθημερινό τραπέζι γεμάτο νοστιμιά και ωραίες γεύσεις. Με ευκολία πάνω απ' όλα έτσι, γιατί είναι για μακαρονάδες που σίγουρα θα σας ξετρελάσουν. Και πολύ εύκολη μαγειρική. Λοιπόν, τι κάνουμε, παιδάκια. Και μου. Για να δείτε ότι εγώ δεν λέω ψέματα. Να το. Εγώ το έφερα από το σπίτι. Αλλά το... αφού θα φω, την έφερα από το σπίτι. Να τη. Πλημμένη, έτοιμη. Ποιος θα τη φάει μετά? Τίποτα, θα φάω τα μακαρόνια. Έτσι. Καλά, η δίαιτα θα γίνει μετά το φαγητό. Έκοψα λίγο σκορδάκι, παιδιά, λίγο ψιλοκομμένο σκόρδο. Να βάλω τα λιγκουίνι μου να βράζουνε. Τα λιγκουίνι θέλουν βράσιμο γύρω στα 8 λεπτά. Είναι ωραία στο χρόνο που προτείνει η συσκευασία. Κρατάνε και περισσότερο, δεν είναι καλύτερα. Η σάλτσα. Στο χρόνο που γράφει η συσκευασία είναι έτσι όπως πρέπει να τρώγονται. Δηλαδή να είναι αλντέντε, έτσι. Εγώ τα θέλω να μου τα βράσετε για 6 λεπτά. Λίγο λιγότερο δηλαδή, γιατί θέλω να τελειώνω το ζυμαρικό μου μέσα στη σάλτσα που φτιάχνω δίπλα. Και έτσι γίνεται, παίρνει όλα τα αρώματα και όλες τις γεύσεις από τη σάλτσα μου και από το υλικό που έχω δίπλα, θα είναι γαρίδα, θα είναι κοτόπουλο, θα είναι κρέας, οτιδήποτε και να είναι, γίνεται πολύ πολύ πιο ωραίο. Βάζω λοιπόν, για να φτιάξω τη μαρινάδα. Ας το κορίτσι να φάει να το ευχαριστηθεί. Έχω καυτερή πιπερίτσα. Μία καυτερή πιπερίτσα σε όλο αυτό το φαγητό δεν δίνει καθόλου κάψιμο. Δίνει λίγο ένταση και του πάει, παιδιά, πάρα πολύ. Βάζω λοιπόν εδώ. Θα βάλω μέσα και λίγο ανθό αλατιού. Αυτό που μου κάνει σαν κρέμα γάλακτος, τι είναι, ρε παιδί? Αυτό που σου κάνει σαν κρέμα γάλακτος είναι η σάλτσα. Η σάλτσα της Μπαρίλα, βέβαια, που έχει μέσα βασιλικό, εννοείται, πεκορίνο και γκράνα παντάνο. Τα φημισμένα ιταλικά προϊόντα, τα οποία είναι μια δεμένη ωραία σάλτσα και δένει με το ζωμό της γαρίδας. Αυτό έρχεται και κάνει γαλακτοματοποίηση. Θα το δείτε, δεν είναι δύσκολο, θα σας το δείξω σε 2 λεπτά. Είναι, έχεις έτοιμη λύση στο ντουλάπι σου και μέσα σε 3 λεπτά έχεις φαγητό. Τώρα θέλεις να το κάνεις όπως το κάνουμε εμείς και να προσθέσεις και κάτι ακόμα, να δημιουργήσεις τη δική σου συνταγή. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Μπορείς και σκέτο. Εννοείται ότι μπορείς και σκέτο, βέβαια. Καλό ανακάτεμα λοιπόν, να βράσουν τα ζυμαρικά μου. Και τώρα θέλω τις γαρίδες μου να τις βάλω εδώ στη μαρινάδα που θα φτιάξω και να τις αφήσω για περίπου 10 λεπτάκια, δεν θέλουν παραπάνω. Θέλω όμως να βάλω μέσα και χοντροτριμμένο πιπέρι. Εξήγησε λίγο και σε κάποιες κυρίες, ναι, που εγώ το βλέπω σε πολλά σπίτια. Και λίγη πάπρικα γλυκιά. Το γιατί όχι, δηλαδή βράζουν τα μακαρόνια, ναι, και μέσα βάζουν λάδι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Και χωρίς. Δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε λάδι όταν βράζουμε τα ζυμαρικά, γιατί μέσα στο νερό. Σε πολλά σπίτια σε πληροφορώ το κάνουν και επίσης πολλές νοικοκυρές με το που τα σουρώνουν, τα βάζουν κάτω από το νερό. Άμα το κάνουμε αυτό, χάνουμε όλη τη γεύση του ζυμαρικού, φεύγει όλο το άμυλο από πάνω, μετά βάζεις μέσα το κυμά σου, ας πούμε, και τρως από πάνω τα ζυμαρικά και από κάτω κάθεται το υγρό με το κυμά. Δεν κολλάει πάνω στο μακαρόνι. Κοιτάξτε πόση ώρα έχει περάσει και η σάλτσα είναι πάνω. Δεν κάνω κανένα μαγικό κόλπο. Απλά είναι 2-3 tips. Δεν ξεπλένουμε ποτέ το ζυμαρικό, εκτός και αν κάνουμε μία μακαρονοσαλάτα, που τότε θέλω να φύγει το άμυλο. Και πάντα, και ποτέ δεν βάζω λάδι μέσα. Πού είναι η τσιμπίδα? Εδώ, ανακάτεψε μία αγάπη. Και ποτέ δεν βάζουμε λάδι μέσα στην κατσαρόλα. Γιατί? Γιατί άμα βάλω λάδι στην κατσαρόλα, δεν πρόκειται να κολλήσει η σάλτσα πάνω. 2-3 απλά tips, λέμε, παιδιά.
Απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, βάζω τις γαρίδες μου εδώ. Είπαμε, θέλω να πάρω καθαρισμένες. Θέλετε να πάρετε και να τις καθαρίσετε εσείς. Τις βάζω εδώ μέσα σε αυτό το ωραίο μείγμα. Να πάρουν έτσι γεύση ωραία. Και μπορώ να τις αφήσω στο ψυγείο μου. Όλα τα θαλασσινά δεν μου τα αφήνετε ποτέ εκτός ψυγείου. Ποτέ. Είναι το πιο ευαίσθητο υλικό που έχουμε, τα θαλασσινά. Και τα όστρακα γενικά. Και τα οστρακόδερμα. Γενικά όμως όλα τα θαλασσινά. Αυτός είναι κανόνας. Ποτέ εκτός ψυγείου. Όσο πιο λίγο έξω τα έχετε, τόσο καλύτερο είναι. Πολύ, βέβαια, είναι πολύ ευαίσθητα. Λοιπόν, και γι' αυτό τα ψυγεία μας στα εστιατόρια που χρησιμοποιούμε θαλασσινά είναι πάντα πιο χαμηλά από ό,τι είναι τα ψυγεία. Δηλαδή, ένα ψυγείο σπιτιού έχει θερμοκρασία συνήθως από 5 μέχρι 7 ή 8 βαθμούς. Τα ψυγεία των εστιατορίων που χρησιμοποιούν θαλασσινά είναι γύρω στο 0 με 1. Γιατί πρέπει να είναι προστατευμένα τα υλικά μας. Λοιπόν, το αφήνω παιδιά σκεπασμένο στο ψυγείο μου, κανένα τεταρτάκι, 20 λεπτάκι. Και μετά έχω το τηγάνι μου, το οποίο χωρίς να βάλω τίποτα μέσα, πάμε να τσιγαρίσουμε τις γαρίδες μας. Είπαμε, κάνουμε σήμερα λιγκουίνι με τσιγαριστές γαρίδες και μαγική πέστο. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια συνταγή και να σας πω ότι όλες οι σάλτσες της Μπαρίλα, εκτός από την πέστο, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία με σάλτσες και όλα τα υλικά, όλες οι πρώτες σύλλες είναι, εννοείται από την Ιταλία γιατί εκεί παρασκευάζονται, και είναι όλες διαλεγμένες και έχουν την αίσθηση ότι είναι σπιτικές. Τις έχετε κάνει μόνοι στο σπίτι. Καλό ανακάτεμα. Να πούμε ακόμα μία φορά τι έβαλες. Εδώ. Λοιπόν, έχουμε βάλει. Κάτσε να σιγουρευτώ το άναψα. Ωραία. Έχω βάλει εδώ πέρα μέσα το λάδι μου, την καυτερή πιπερίτσα. Έβαλα και λίγο βασιλικό. Έχω βάλει το σκόρδο μου. Πιπέρι, λίγο αλάτι και πάπρικα γλυκιά. Όλα μαζί. Και οι γαρίδες μου καθαρισμένες. Αυτό λοιπόν τώρα θα το ρίξω εγώ σε ένα τηγάνι που καίει, χωρίς να έχω βάλει τίποτα μέσα στο τηγάνι, εντάξει. Πέφτει μέσα στο τηγάνι που καίει και θα δείτε ότι δεν θα το αφήσω να μείνει πάνω από 2 λεπτά. Θα γυρίσω από τη μία, θα γυρίσω και από την άλλη. Τόσο λίγο, ναι, τόσο λίγο. Γιατί θα το μαγειρέψω τώρα 2 λεπτάκια τώρα, φέι μου, και θα το μαγειρέψω μετά και με το ζωμό που θα βάλουμε. Τελευταία. Φάει και μία τελευταία. Να σας πω ότι το ζυμαρικό, όπως και το ριζότο που σας είπα χθες, είναι δύο φαγητά που πρέπει να τα βγάζετε καυτά, να τα σερβίρετε σε ένα καυτό πιάτο, γι' αυτό και υπάρχουν ειδικά, εμείς στα εστιατόρια, ας πούμε, έχουμε ειδικά μηχανήματα που ζεσταίνουμε τα πιάτα για να κρατάει ζεστό μέχρι να βγει έξω, γιατί όσο παγώνει, τόσο στεγνώνει και το ρύζι και το ζυμαρικό μου, εντάξει. Λοιπόν, αφού το μαγειρέψω ένα λεπτό από τη μία, ένα τόσο λεπτό λίγο, από την άλλη, τόσο λίγο φέι μου. Μετά θα μαγειρευτεί άλλα δύο. Βλέπεις πόσο γρήγορα γίνεται όμως, τη βλέπεις τη γαρίδα. Ναι. Πόσο γρήγορα γίνεται. Μόλις πάρει χρώμα, τη γυρνάμε. Δεν θέλει παραπάνω. Λίγο πιο δυνατή φωτιά θέλουμε βασικά. Το ανακατεύω έτσι καλά. Εάν δεν είχες βάλει την κόκκινη πάπρικα, πάλι θα γινόταν λίγο ροζ η γαρίδα. Η γαρίδα είναι το φυσικό της να παίρνει ροζ χρώμα. Λοιπόν, όπως είναι τώρα εκεί, περνάνε ένα-δύο λεπτάκια. Για να προλάβω να σας το δείξω τώρα, παιδιά. Βιάζομαι λίγο να σας το δείξω. Βάζω μέσα το ζωμό που σας είπα. Εγώ τον έχω κάνει με την τεχνική που δείξαμε την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι και το μυστικό μου σε όλα τα μαγειρέματα. Φτιάχνουμε τους ζωμούς μόνοι μας. Αχ, λοιπόν, μόλις πάρει βράση ο ζωμός, έχω τα ζυμαρικά μου εδώ που είναι μισοβρασμένα. Τα βλέπετε, δεν έχουν βράσει τελείως τα ζυμαρικά. Κάτσε να σβήσω αυτό για να μου πάρει πιο γρήγορα εκείνο. Να κάνουμε ωραίες δουλειές. Εκεί. Μόλις πάρει βράση ο ζωμός μου, θα ρίξω μέσα τα ζυμαρικά και θα τελειώσουν το βράσιμό τους εδώ μέσα. Θα βράσουν εδώ μέσα. Έτσι λοιπόν, βράζουν στο ζουμί της γαρίδας και την ώρα που θα πέσει από πάνω η σάλτσα πέστο, μόλις πέσει επάνω η σάλτσα πέστο, αυτό αρχίζει και θα το δείξουμε αμέσως. Προλαβαίνω να το δείξω, να πούμε μια φορά, Φέι, πες το δώρο μια φορά μέχρι βεβαίως, να βεβαίως, αυτή η υπέροχη κουζινομηχανή από την Kenwood, με πολύ πολύ αγάπη μπορεί να γίνει δική σας, καλείτε στο 90 11 51 51 70 σε ένα σπίτι, αυτό το κόσμημα θα μπει στην κουζίνα σας και θα σας βοηθάει για χρόνια ολόκληρα να κάνετε ωραίες μαγειρικές. Επίσης δεν ξεχνάτε να καλείτε στο 210 60 25 6 29 630, διότι η αγαπημένη μας Μπαρίλα σε 5 από εσάς θα στείλει στο σπίτι σας πολύ πολύ ωραία προϊόντα της εταιρείας και σάλτσες αλλά και τα ζυμαρικά της. Το έχεις βάλει? Ναι, το έχω βάλει, απλά δεν έχει πάρει βράση ακόμα. Και ενώ το νεράκι δεν μου φαινόταν πολύ, αμέσως αρχίζει. Δείτε αυτό το κόλπο, δείτε αυτό το κόλπο. Αυτό πρέπει να το κάνετε κυκλικές κινήσεις από τη μέση. Έτσι το βγάζει το ζυμαρικό το άμυλό του. Το άμυλό του, μπράβο. Κυκλικές κινήσεις από τη μέση και μόλις αρχίσει και παίρνει βράση, ο Θεός να το κάνει να πάρει βράση, μόλις αρχίσει και παίρνει βράση, το